η καθημερινότητα του απλού αγρότη, του μαχόμενου ήρωα κτηνοτρόφου, του αγωνιζόμενου αλιέα, του παλιού και του νεοεισερχόμενου μελισσοκόμου είναι το ζητούμενο να δείτε και να σκύψετε από πάνω τους κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προερχόμενε από τον γειτονικό νομό Πέλας που γνωρίζω πολύ καλά πως παρακολουθεί τη βίον τηλεόραση και γενικότερα ό,τι μεταδίδεται από αυτή την εκπομπή της οποίας έχω την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Εκτιμώ πως ήδη κύριε Υπουργέ γνωρίσατε από κοντά και από πρώτο χέρι τις διαρθρωτικές αδυναμίες των υπηρεσιών σας. Των αποδυναμωμένων είναι η αλήθεια από υπαλλήλου υπηρεσιών, είτε λέγεται ο ΠΚΠ, είτε λέγεται ΕΛΓΑ, είτε ο ΓΑ. Τις και απαράδεκτες καθυστερήσεις στις πληρωμές των δικαιούχων αγροτών κτηνοτρόφων που τους τεινάζουν το πρόγραμμα στον αέρα. Λέγε με εξισωτική αποζημίωση, πληρωμή δικαιούχων βιολογικής γεωργίας και βιολογικής κτηνοτροφίας, υπόλοιπα ενιαίας ενίσχυσης, υπόλοιπα προγράμματος 112, νέων γεωργών κλπ. Μην ακούτε και μην εμπιστεύεστε τους αυλοκόλακες συνεργάτες συμβούλους που θέλουν να τα ωρεοποιήσουν τα περισσότερα της σκληρής καθημερινότητας που βιώνει ο Έλληνας αγρότης και να σας κλείνουν έτσι σε έναν γυάλινο πύργο εικονικής πραγματικότητας και εικονικής ευδαιμονίας. Κάντε τη διαφορά και γράψτε ιστορία, κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης, με έμπρακτο και με αποτελεσματικό τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΟΤΕ εκφράζει τη λύπη του για την λανθασμένη απόφαση της Διοίκησης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης να κλείσει τα εργοστάσια της στις έρες και στην Ορεστιάδα. Η δυσμενής αυτή εξέλιξη έπρεπε ως και την ίστατη στιγμή να αποφευθεί με κάθε κόστος, ιδίω σήμερα που η κοινωνία έχει στρέψει τα μάτια της στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Η οικονομία των περιοχών των Σερών και της Ορεστιάδας στηρίζεται στην ύπαρξη και λειτουργία των εργοστασίων της Ζάχαρης, δίνοντας θέσεις εργασίας και συνεχόμενη ανάπτυξη στην περιοχή. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια γίνονταν προσπάθειε για την ανάκαμψη της καλλιέργειας με θετικά αποτελέσματα, ενώ η προσπάθεια αυτή θα ενισχυθεί περαιτέρω και με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, δίνοντας επιπρόσθετα κίνητρα στην τεφλοκαλλιέργεια. Με το κλείσιμο των εργοστασίων η χώρα μας θα γίνει ελληματική σε ζάχαρη με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι εισαγωγές της, ιδιαίτερα δε σε μια περίοδο που η προσπάθειά μας στρέφεται στην αύξηση των εξαγωγών, αναφέρει χαρακτηριστικά το γεωτέ δεν θα μπορούσαμε παρά να προσυγωπογράψουμε τη θέση του ΓΕΟΤΕ, καθώς το έγκλημα στο προϊόν αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και κάποιος πρέπει να πληρώσει επιτέλους για τα όσα αποφασίζονται. Τα περιθώρια βελτιώσεων του καθεστώτος των οργανώσεων παραγωγών οποροκυπευτικών, τα επιχειρησιακά ταμεία και τα επιχειρησιακά προγράμματα θα συζητηθούν αύριο, Τετάρτη 23 Ιουλίου, οι Ευρωβουλευτές στην πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας του Νέου Ευρωκοινοβουλίου υπό την Προεδρία του Πολωνού Τσέσλαφ Άνταμ Σικέρσκι. Ειδικότερα οι Ευρωβουλευτές θα προβούν σε ανταλλαγή απόψεων με αφορμή σχετική έκθεση της Κομισιόν από τον προηγούμενο Μάρτιο, με την οποία επιδιώκεται η βελτίωση των διατάξεων σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών τα επιχειρησιακά ταμεία και τα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των απορροκυπευτικών μετά τη ρύθμιση του 2007. Σημειώνεται ότι με βάση την έκθεση της Κομισιόν παρατηρείται χαμηλή συσπήρωση των παραγωγών απορροκυπευτικών ιδιαίτερα στις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά εδώ να επισημάνω για μια ακόμη φορά πως η Ελλάδα είναι παντελώς απούσα αυτήν την τόσο σημαντική επιτροπή, όπου προεδρεύει ένας Πολωνός, του οποίου η χώρα μάλιστα αριθμεί περί τα 11 εκατομμύρια αγροτικού πληθυσμού και σας αφήνω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα το τι σημαίνει αυτό και για τη δική μας χώρα. Συνεχίζεται απρόσκοπτα και τον Ιούλιο η υποβολή δηλώσεων από τους δικαιούχους αγρότες στην Κατερίνη και Πιερία. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το ΚΕΑ Κατερίνης που βρίσκεται στην Πασεγές Κατερίνης στην Οδό Χατζόγλου 48, με τηλέφωνα επικοινωνίας 23 και 23510-26234, στα οποία μπορούν να επικοινωνούν οι αγρότες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους για την υποβολή των δηλώσεων ΩΣΔΕ. Επισκεφτείτε λοιπόν φίλες και φίλοι αγρότες της Πιερίας το ΚΕΑ Κατερίνης αφού κλείσετε τηλεφωνικά το ραντεβού σας για να υποβάλλετε τη δήλωση του ΩΣΔΕ σας.